αναταράξεις στην ευρωπαϊκή και όχι μόνο οικονομία και ανησυχία στην Αθήνα για τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν και για τη χώρα μας, προκαλεί η υποβάθμιση της βρετανικής οικονομίας αλλά και οι δυσίωνες προβλέψεις της Κομισιόν για τη γαλλική οικονομία. Το Παρίσι δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από το Βερολίνο να έχει την ελάχιστη δυνατή απόκληση σε ό,τι αφορά το φετινό του έλλειμμα, ενώ το Λονδίνο χάνει την κορυφαία πιστοληπτική αξιολόγηση από τον Νίκο Μούντις. Σε αυτό το βαρύ κλίμα η Ευρώπη με κομμένη την ανάσα πλέον περιμένει τις κάλπες στην Ιταλία, ενώ οι Κύπροι καλούνται αύριο να ψηφίσουν αυτή τη φορά με βασικό διακύβευμα όχι το κυπριακό αλλά το μνημόνιο. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Θανάση Γκαβό από το Λονδίνο και τον Σταμάτη Ασημένιο από τη Βόνη για να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις αμέσως μετά το ρεπορτάζ. Παρελθόν αποτελεί πλέον για το Λονδίνο η κορυφαία πιστοληπτική αξιολόγηση των τριών Α, καθώς ο οίκος Μούντις προχώρησε σε υποβάθμιση της βρετανικής οικονομίας κατά μία βαθμίδα. Μία εξέλιξη που είχε διαφανεί ένα χρόνο νωρίτερα όταν ο οίκος έδωσε αρνητική αξιολόγηση. Όμως η επιβεβαίωση είναι μία πικρή πραγματικότητα για τον Υπουργό Οικονομικών. Ο Τζορτζ Όσμπορν πάντως εμφανίζεται πεπισμένος ότι η λιτότητα είναι μονόδρομος. Ο οίκος αξιολόγησης λέει ότι η Βρετανία έχει πρόβλημα χρέους, το οποίο συσσωρεύτηκε με τα χρόνια. Αντιμετωπίζουμε επίσης το πρόβλημα μείωσης των εξαγωγών προς την Ευρωζώνη. Και αυτή είναι η οικονομική πρόκληση, η ανάπτυξη. Συνεπώς, είναι σαφές ότι δεν θα αποδυναμωθεί η αποφασιστικότητά μας να διαχειριστούμε το χρέος. Στην ανακοίνωσή του, ο οίκος Μούντις σημειώνει ότι οι οικονομικές προοπτικές για την Βρετανία δεν είναι καλές και αναμένει πως η υποτονική οικονομική δραστηριότητα της χώρας θα επεκταθεί και στο δεύτερο μισό της δεκαετίας. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική λιτότητα και ελάχιστη ανάπτυξη. Ένα πρόβλημα που θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή της κυβέρνησης συνασπισμού συντηρητικών φιλελευθέρων. Μόνο δύο χώρες τώρα στο G7 διατηρούν την κορυφαία πιστοληπτική αξιολόγηση και από τους τρεις οίκους, η Γερμανία και ο Καναδάς. Ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες υποβαθμίστηκαν. Η υποβάθμιση της Βρετανίας έρχεται σε μια κακή στιγμή για τις αγορές. Την ίδια ώρα, ανησυχία στους κόλπους της Ευρωζώνης προκαλούν τα στοιχεία της Κομισιόν για την γαλλική οικονομία, που προβλέπει οριακή ανάπτυξη 0,1% για το 2013. Έτσι καθίσταται δύσκολο το έργο της κυβέρνησης Ολάντ να τηρήσει τους ασφυκτικούς δημοσιονομικούς στόχους του προϋπολογισμού. Αμέσως άρχισαν οι πιέσεις στη Γαλλία για τη μικρότερη δυνατή απόκληση του φετινού ελλείμματος εναντί του αρχικού στόχου του 3% επί του ΑΕΠ. Είναι σημαντικό τώρα η Γαλλία να κάνει συγκεκριμένα αποφασιστικά βήματα ώστε να πλησιάσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο φετινό στόχο. Ενδεικτικές του κλίματος είναι και οι δηλώσεις προβεβλημένου στελέχους του συνασπισμού της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ, του Μίκαελ Φούξ, που χαρακτήρισε τη Γαλλία το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης. Σήμερα πάντως ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών προσπαθεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις, λέγοντας ότι έχει εμπιστοσύνη στη Γαλλία. Είμαι βέβαιος πως η Γαλλία όχι μόνο πρόκειται να τηρήσει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, αλλά θα κάνει τα πάντα για να επιτύχει μεγαλύτερη ανάπτυξη χάρη σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εντός ενός δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος. Μετά τις αρνητικές προβλέψεις πάντως, η γαλλική κυβέρνηση άρχισε να προετοιμάζει το έδαφος για ένα πιθανό αίτημα παράτασης ως προς την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Δεν λέμε ότι πρέπει να εγκαταληφθούν οι στόχοι, αλλά η κατάσταση δικαιολογεί μια αναβολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί την οικονομική κατάσταση και δεν θέλει να προσθέσει λιτότητα στην ύφεση. Ένα μείγμα που θα πυροδοτήσει νέο ρεκόρ στην ευρωπαϊκή ανεργία. Για να δούμε τώρα τι σημαίνουν αυτές οι εξελίξεις. Να αρχίσουμε με σένα, Θανάση, να δούμε πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την υποβάθμιση της βρετανικής οικονομίας. Τι λένε και τα μέσα και οι αναλυτές. Είναι η πρώτη φορά που η Βρετανία χάνει την κορυφή της πιστοληπτικής ικανότητάς της από το 1978, αλλά νομίζω ότι με πολύ μεγάλη ψυχραιμία το αντιμετώπισαν εδώ στην Βρετανία. Και αυτό διότι, όπως λένε οι περισσότεροι αναλυτές, αποτέλεσε μικρή έκπληξη και επειδή, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, υπήρχε προειδοποίηση εδώ και ένα χρόνο, αλλά γιατί όλοι βλέπουν ότι στην ουσία τα τελευταία δύο χρόνια η βρετανική οικονομία έχει μηδενική ανάπτυξη. Το έλλειμμα και το χρέος έχουν αυξητικές τάσεις. Ούτως ή άλλως η κυβέρνηση έχει παραδεχθεί ότι ο αρχικός στόχος για μηδενισμό του διαρθρωτικού ελλείμματος έως το 2015 χρειάζεται να παραταθεί για δύο χρόνια και μαζί με αυτό και η λιτότητα. Επίσης η Βρετανία κινδυνεύει να περάσει στη λεγόμενη τριπλή ύφεση, δηλαδή για ακόμα μία φορά
να περάσει τεχνικά σε ύφεση μετά από μια προσωρινή ανάκαμψη που πιο πρόσφατα ήρθε λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η πρόβλεψη του Οικουμούντης που περιορίζει την εκτίμηση για την ανάπτυξη στην Βρετανία το τρέχον έτος από 1,4% σε 1%. Και βέβαια η ανακοίνωση βγαίνει λίγες εβδομάδες πριν να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομικών George Osborne να ανακοινώνει το νέο προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος που εδώ στην Βρετανία αρχίζει τον Απρίλιο. Αν σε οικονομικό τώρα πεδίο οι αναλυτές λένε ότι δεν θα επηρεάσει τόσο πολύ η υποβάθμιση, διότι παραπέμπουν στην Αμερική που παρά την υποβάθμιση το κόστος του δανεισμού παραμένει εξαιρετικά χαμηλό, πολιτικά είναι σημαντικό και κυρίως για τον Υπουργό Οικονομικών George Osborne, ο οποίος πήρε από την πρώτη στιγμή έλεγε ότι ακολουθεί πολιτική λιτότητας για να μην χάσει η Βρετανία το τριπλό Α. Mm-hmm. Πάντως σήμερα ο κύριος Osborne εμφανίστηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση, αμετακίνητος, είπε ότι η υποβάθμιση είναι μια υπενθύμηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Βρετανία και της ανάγκης να διπλασιαστούν οι προσπάθειες για την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος της κυβέρνησης. Βέβαια είναι εύλογο, καταλαβαίνει κανείς ότι οι εργατικοί δεν έχασαν ευκαιρία και χρόνο της αντιπολίτευσης να πούν ότι η λιτότητα δεν αποδίδει, ότι πρόκειται για ταπεινωτικό χτύπημα και ότι οι ίδιοι θα ελάττωναν το ρυθμό μείωσης του ελλείμματος. Τώρα, σταμάτη προβλήματα και στην υπηρετική Ευρώπη. Είδαμε και στο ρεπορτάζ προηγουμένως, τις τελευταίες μέρες στο Βερολίνο έχει στρέψει τα βέλη του προς το Παρίσι. Τι σημαίνει και πώς εξηγείται αυτή η στάση? Θα έλεγα ότι έχει στρέψει τα βλέμματα, Σπύρο, γιατί πληθαίνουν τα μηνύματα που παραπέμπουν στην επιστροφή της ευρωκρίσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις διαθέσεις των αγορών. Και μια νέα νευρικότητα θα έχει ολέθριες συνέπειες στα επιτόκια και κυρίως στην εμπιστοσύνη προς το κοινό νόμισμα και φυσικά θα ενίσχυε την ύφεση. Ακόμα λοιπόν και αν αυτή η εξέλιξη ήταν βραχίδια, αντιλαμβάνεις ότι η αναστάτωση θα έπληται το κύρος της γερμανικής κυβέρνησης καταρχάς και θα έθετε σε αμφισβήτηση τη στρατηγική της Μέρκελ για τη διάσωση του ευρώ και μάλιστα μερικούς μήνες πριν από τις γερμανικές εκλογές. Ο Σόιμπλε λοιπόν προσπαθεί να τα μαζέψει. Από τη μία υπερασπίζεται τη Γαλλία, δηλώνοντας ότι είναι πεπισμένος πως το Παρίσι θα ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Λέει ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη πως η κυβέρνηση Ολάν θα κάνει τα πάντα, δηλαδή όλες τις δέουσες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ενισχύσει την ανάπτυξη. Παράλληλα, παροτρύνει όμως με τον τρόπο του την κυβέρνηση Ολάν να κάνει όσα πρέπει. Ο Σόιμπλε Σπύρο γνωρίζει ότι αν το Παρίσι μπει στο στόχαστρο των αγορών, τα πράγματα θα γίνουν απελπιστικά δύσκολα για την Ευρωζώνη. Mm-hmm. Γνωρίζει επίσης ότι στο μεγάλο σύμμαχο δεν μπορεί κανείς να μιλά με προειδοποιήσεις όπως έκανε ο Μίχαελ Φούξ ή όπως μιλάει κανείς στην Κύπρο. Και ακριβώς σε αυτή τη συγκυρία, όπου εντείνεται η αγωνία με την Ιταλία, με την Κύπρο και την Ισπανία, το μόνο που δεν χρειάζεται η Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή είναι η αγωνία για την Γαλλία. Mm-hmm. Και σε αυτό αποσκοπούν οι δηλώσεις του Σόιμπλε. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει ηρεμία. Τώρα, εν μέσω αυτών των όχι και πολύ έτσι καλών θετικών οικονομικών εξελίξεων, η κυρία Μέρκελ πηγαίνει στην Τουρκία. Πηγαίνει στην Τουρκία επιδιώκοντας να δώσει μια νέα δυναμική στην ενταξιακή προσπάθεια της Άγκυρας. Στο βιντεοσκοπημένο της μήνυμα χτες, μια ημέρα πριν από την επίσκεψή της μάλλον στην Άγκυρα, η Άγκυλα Μέρκελ υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ανοίξει ένα ακόμη κεφάλαιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Ωστόσο, Σπύρο, η Καγκελάριος επανέλαβε ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό, όπως είπε, την ενταξιακή προοπτική της Άγκυρας και προέβη στην εκτίμηση ότι η διαπραγματευτική πορεία της Τουρκίας θα διαρκέσει πολύ και το αποτέλεσμά της θα είναι ανοιχτό. Συμπέρασμα. Είναι σαφές ότι θα πρέπει πάλι να δοθεί κάτι στην Τουρκία, προκειμένου να μην ξεφύγει προς την πλευρά της Αγκάης, αλλά όχι τόσα όσα δεν αντέχει ο γερμανικός προεκλογικός αγώνας.